Σημεία τεράστιες σακούλες γεμάτες φάρμακα αλλά και ορθοπαιδικά βοηθήματα συγκεντρώθηκαν σήμερα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Σαμπελόκηπους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία για τρίτη συνεχή χρονιά. Σήμερα το ραντεβού μας δόθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στους Σαμπελόκηπους και όλοι για ακόμη μία φορά ήμασταν εκεί. Και όπως δείχνουν οι 21 σακούλες, καθώς και τα ορθοπαιδικά βοηθήματα που συγκεντρώθηκαν, ήμασταν πάρα πολλοί. Η δράση μας έχει ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα και ο πάγκος του Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία είναι γεμάτος φάρμακα. Φάρμακα τα οποία θα πάνε στους άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που συγκεντρώθηκαν στους Σαμπελόκηπους θα παραληφθούν από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, όπου και θα γίνει η διαλογή και κατηγοριοποίησή τους. Πάρα πολύ καλή και εμείς είχαμε κάποια φάρμακα από άνθρωπο που χάσαμε και χαλάλι τους. Κοίταξε στο σπίτι, μάλιψα ότι είχα που να αργούν να λήξουν, όχι σύντομα. Και τα έφερα. Δεν μου χρειαζόταν πια. Τότε σκέπτομαι ότι και ο διπλανός μου δεν έχει. Ενώ όταν έχεις δεν το καταλαβαίνεις. Είναι γνωστό ότι αυτό το ραντεβού προσφοράς και αλληλεγγύης έχει γίνει πλέον συνήθεια και προσμονή. Γι' αυτό και κάθε Σάββατο σε κάποια γειτονιά της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας θα περιμένουμε τα δικά σας φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Από εδώ και πέρα κάθε Σάββατο θα μαθαίνετε από το ραδιόφωνο και από τη τηλεόραση του Sky σε ποιο σημείο είμαστε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με πρωτοβουλία του Προέδρου Γιώργου Πατούλη συγκεντρώνουμε σήμερα φάρμακα για τρίτη συνεχή χρονιά για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής μέσα από τη δράση του Sky όλοι μαζί μπορούμε για την υγεία. Μακάρι και οι υπόλοιπες δράσεις που θα ακολουθήσουν να φέρουν το ίδιο συγκινητικό αποτέλεσμα όπως το σημερινό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.olimazimborume.gr.